Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνα σλίσα των πεπαιδημένων. Την 110η επέτειο της μάχης στα Πλατανούδια Τερπνής γιορτάζει ο Δήμος Βυσαλτίας και το ομώνυμο τοπικό διαμέρισμα. Το πρωί πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι της ζωοδόχου πηγής, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό. Αμέσως μετά ακολούθησε προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο βουλευτής νομού Σερών, κύριος Θεόφιλος Λεονταρίδης. Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Νομού Σερών, κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ο Δήμαρχος του Δήμου Βυσαλτίας, κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τερπνής, κύριος Αθανάσιος Μιχαλάκης. Ο υποδιοικητής του 10ου Συντάγματος Πεζικού Σερών, αντισυνταγματάρχης κύριος Κωνσταντίνος Ευαγγελούδης. Ο υποδιευθυντής αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Βασιλκαρίδης. Ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, αντιπύραρχος Ανδρέας Θεοδωρίδης. Ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερών, κύριος Ιωάννης Καραβασίλης. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τερμιωτών Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Νούλης. Το Δημοτικό Σχολείο Τερπνής. Μέσα στις μάχες στο Κρότο μια ζωή σπαρταρά και η νιώτη αφήνει την παλιά της χαρά. Μια ζωή τιμημένη, μια ζωή λαβωμένη. Απ' τις μάχες στο Βόλι μέσα στα χιόνια θα μένει και ο χάρος ορμά την ψυχή να του πάρει αιωνία η μνήμη σου αγνό παλικάρι. Αμέσως μετά ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας. Η επίθεση άρχισε στις 17 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 το μεσημέρι με χιονόνερο. Η μάχη ήταν σκληρή και άνηση, αλλά η άμυνα των Ελλήνων μαχητών αποδείχτηκε δυνατή και αποτελεσματική. Οι Βούλγαροι έπειτα από μάχη 4 ημερών αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή, παίρνοντας μαζί τους 10 εχμαλώτους από το Δημητρίτσι, τους οποίους και κατακριούργησαν. Κατά τη μάχη στα Πλατανούδια, οι Βούλγαροι αποδεκατίστηκαν, άφησαν περίπου 500 νεκρούς. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση μαθητών του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Τερπνής. Χρόνια πολλά, ημέρα εθνικής μνήμης σήμερα. Ας σκεπτόμεθα τις θυσίες των προγόνων μας και ας τις αξιοποιήσουμε για μια καλύτερη Ελλάδα. Σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης, μια ιστορική μέρα, γιατί πριν από 110 χρόνια, το Φεβρουάριο του 1913, εδώ πέρα οι αγωνιστές στα Πλατανούδια δώσανε μια μάχη
για να εμποδίσουν τους Βουλγάρους στην ουσία τι να κάνουν, αυτό που επιδιώκαν επί χρόνια, να έχουν πρόσβαση στο Αιγαίο. Εδώ λοιπόν ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε αυτούς τους αγωνιστές και να θυμηθούμε τους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι θυσιάσαν τη ζωή τους για να απελευθερωθεί η Μακεδονία. 110 χρόνια μετά όμως ζούμε σε μια περιοχή της Βαλκανικής που παρά τα προβλήματα και παρά τις όποιες εντάσεις έχουμε ειρήνη. Και οι χθεσινοί εχθροί μας είναι σημερινοί μας σύμμαχοι. Και νομίζω αυτό λέει πολλά για την πολιτική που ακολούθησε η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια να εδραιώσει τη θέση της μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για να τιμήσουμε τους πεσόντες, στρατιωτικούς αλλά και κατοίκους της Τερκνής, οι οποίοι δώσαν μια μάχη υπέρ της πατρίδος και της περιοχής, κρατήσαν ελεύθερη εκείνη την περίοδο την περιοχή της Ιγρήτας και της Βυσαλτίας. 110 χρόνια μετά από αυτήν την ιστορική κομβική μάχη που έγινε εδώ στα πλατανούδια της Βυσαλτίας απέναντι στα βουλγαρικά στρατεύματα και κυρίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι μπορούν να κάνουν τα πάντα και αυτό πρέπει να το ξέρουν καλά όλοι. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι να συνεχίσουμε έγιναν κομμάτι της ελληνικής σημαίας. Σήμερα τους θυμήσαμε και θα τους θυμούμε για πάντα. Μια ξεχωριστή επέτειο σήμερα στα πλατανούδια της Τερκνής, διότι έγινε μια ξεχωριστή μάχη, πραγματικά δυνατή μάχη για την περιοχή μας, η οποία έσωσε την κατάρρευση της Ιγρήτας από τους Βούλγαρους. Ενώ ήμασταν στη συμμαχία με τη Βουλγαρία, η Βουλγαρία το γνωρίζουμε όλοι κινήθηκε ύπουλα για να κατακτήσει την Ανατολική Μακεδονία, αφού δεν κατάφερε στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς όμως εδώ προσέτρεξαν Έλληνες στρατιώτες, μία δημιουργία και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι τους βοήθησαν και απέτρεψαν την κατάρρευση. Σήμερα η Τερκνή γιορτάζει την 110η επέτειο από την ιστορική μάχη στα Πλατανούδια, αποτιώντας φόρο τιμής στους ηρωικούς Τερπνιώτες, στους ηρωικούς Έλληνες στρατιώτες που απέτρεψαν τα βουλγαρικά στρατεύματα να εισέλθουν στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν τιμήσει σήμερα με την παρουσία τους. Εύχομαι υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά.